Μαζευόμαστε σήμερα, κάνουμε μια κινητοποίηση για να διαμαρτυρηθούμε για την υπέρογγη φορολογία. Για το λόγο αυτό ήρθαμε και στην εφορία, που έχουν υποστεί τους τελευταίους μήνες οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αυτοκινητιστές και οι δικηγόροι. Είναι μια δυσβάστακτη φορολογία και άδικη, την οποία καλούμαστε συνεχώς να φορτωθούμε εμείς, με αποτέλεσμα να είμαστε στο όριο της φτώχευσης. Αυτά γίνονται συνειδητά από την κυβέρνηση, γιατί έχουν στόχο να μας εξοντώσουν. Γιατί αν ήθελαν να βρούνε κέρδη από φοροκλοπές, θα πήγαν στους μεγάλους ομίλους, στους εφοπλιστές, εκεί που γίνεται και μεγάλη διαρροή, και δεν θα έρχονταν στους μικρούς επαγγελματίες που είναι με το λουκέτο έτοιμοι για να μπει στο μαγαζί τους. Για το λόγο αυτό έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φορείς, όπως είναι δύο ομοσπονδίες των εμπόρων και της Πελοποννήσου και τη Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Έχουν έρθει από επιστημονικούς κλάδους, όπως είναι δικηγόροι, αυτοκινητιστές, περίπτερα, συντεχνία αρκοπιών, πάντρας, υδραυλικοί, οι συνταξιούχοι είναι εδώ, είναι όλος αυτός ο κλάδος και μαζί μας είναι αλληλέγγυοι για να απαντήσουμε και στον κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί μας θεωρούν κλέφτες κάποιους. Είναι αλληλέγγυοι και το εργατικό κέντρο και ο Δήμος της Πάτρας. Ήρθαμε εδώ να τους πούμε ότι δεν συμφωνούμε με αυτά τα μέτρα, ότι πρέπει να τα πάρουν πίσω άμεσα και ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί και σήμερα το απόγευμα στην Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου, αλλά και τις 20 του του Νοέμβρη στην πανεργατική απεργία. Το εργατικό κέντρο στηρίζει την κινητοποίηση και τους δίκαιους αγώνες των μικρών επαγγελματιών, των εμπόρων και των αυτοαποστολούμενων. Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη φορολογιστία και τη φοροαφέμαξη που τους κάνει, τους έχει φέρει ένα βήμα πριν το λουκέτο, ενώ την ίδια ώρα οι αναβαλώμενοι φόροι και οι φοροαπαλλαγές προς το μεγάλο κεφάλαιο, τους εφοπλιστές τραπεζίτες, πάνε και έρχονται. Μέσα από τον αγώνα όλοι μαζί θα μπορέσουν να καταφέρουν πολλά, γιατί γνωρίζουμε ότι για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν αυτοί.